Λοιπόν, παιδιά, καλημέρα σας. Βρίσκομαι εδώ στο πάρκινγκ του Αλεξάνδερ. Ένα φοβερό πάρκινγκ στην Νέα Πέραμο. Είναι νέο πάρκινγκ, ένα χρόνο λειτουργεί. Ένα χρόνο έχω και εγώ το σκάφος μου. Το σκάφος μου. Λοιπόν, κάμερες παντού, φώτα παντού, όλο το βράδυ. Να κάνετε τις δουλειές σας, να κάνετε τα πάντα, ρεύματα, νερά. Εδώ ανοιχτά 24 ώρες με κοντρολάκι. Για πρώτη απόπειρα με το τριπλάρι που πήρα δώρο από τον Μπάρι. Και πιάζα ψάρι. Και γαλούτσικο κιόλας. Κοιτάξτε τον Εύρο. Κάνω και νέες τεχνικές, τριπλάρι. Νεύρες. Light σήμερα, light. Το είχα υποσχεθεί στο Μπάρι από το Fishing Book ότι θα προσπαθήσω να πιάσω ψάρια με το τριπλάρι του, σαν να δούμε αν θα καταφέρω το πρώτο ψάρι. Το φέρνω σαν τα μάτια μου. Έχει αέρα, βλέπετε. Νεύρο έχει, πολύ κόκκινο πρέπει να είναι. Κι ένα ταουσάκι πιστεύω. Ωραία. Πολύ ωραίο. Θα δείξω και το τριπλάρι τώρα μόλις γίνει. Γεια σου ρε Πάρη με τα ωραία σου. Είχα ρίξει πριν μια σουπιά εδώ κοντά και μου την κάνανε κομμάτια, οπότε υπολόγισα ότι ίσως παίζει με καφετόψαρα. Και δικαιώθηκα. Ή δεν έχω συνηθίσει εγώ αυτές τις τεχνικές. Λωρίδα έβαλα από σουπιά, αυτή που μου φάγανε πριν. Και για να δούμε το πρώτο μου ψάρι με το τριπλάρι του Πάρη. Πάρη, σε ευχαριστώ. Καλό είναι. Οπα. Είναι καλό ψάρι. Τι πουρα. Τι πουρα. Και καλή. Έτσι αυτή τέλεια. Δεν το πιστεύω ρε Πάρη. Δεν το πιστεύω ρε Πάρη. Δεν το πιστεύω ρε Πάρη αυτό. Όχι. Ρε Πάρη. Τριπλάρι Παϊπάρι, 1-0, απίστευτο. Μπράβο. Εδώ. Στην φούρα, αφιερωμένη στο φίλο μου τον Πάρη. Να το. Κάτι έπιασα πάλι με το τριπλάρι. Ω, είναι καλό. Είναι ένα βραχάκι που έχω βρει εδώ. Παλιά είχα πιάσει ουρνόψαρο μεγάλο. Μακάρι να είναι τσιπούρα. Έχει χιλιάδες κάτω πάντως ό,τι κι αν είναι. Δεν τραβάει καθόλου. Πιθανό να είναι ουρνόψαρα. Ή μπορεί να είναι στη ρίτσα. Φρένα.
κακό. Πού πάρε. Θα κάνει να μην είναι γουρνό ψάρο. Άρε πάρε. Έλα. Έλα πως θα πάνω. Λαγιάζει τώρα, λαγιάζει τώρα. Ψάρο είναι όντως. Ο τόπος τα κρατάει. Βαλιστής. Κοιτάξτε το μορφιά. Γεια σου πάρει με τα τριπλάρια σου. Τραβάει, εντάξει. Πάμε για άλλο. Λοιπόν παιδιά, ένα καλό που έχει το τριπλάρι και η καφετή είναι ότι καταλαβαίνεις λίγο καλύτερα τους τόπους. Δηλαδή αυτό το σημείο και πέρσι έβγαζα γουρνόψαρα και φέτος γουρνόψαρα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν χρειάζεται να χαλάσω καμία ζωντανή σουπιά εδώ πέρα. Γίνεται πραγματικά χαμός κάτω. Έπιασα. Ωρε φίλε. Όπω δύναμη. Πάρη. Αυτό είναι αφιερωμένο και στο Γιώργο τον Πράσινο, γιατί εδώ το τσούρι δίνει δουλειά, δίνει πόνο. Και φυσικά καλαμάρα από About Fishing. Εντάξει, αυτό το καλάμι είναι υπερβολικό για αυτή τη τεχνική, είναι slow. Είναι και καλό slow. Αλλά εντάξει, slow max 250 φανταστείτε. Ευτυχώς που έχω αυτό για φέρνω τα ψάρια. Φοβερά ψάρια αυτά εδώ οι βάλτες. Θα κάτσω να παίξω λίγο όπως βγάλω κανένα θηρίο. Ίδιο. Ίδιο ακριβώς. Ίδιο σημείο πιάνονται. Πιάνονται ίσα ίσα από εδώ, αλλά είναι πολύ σκληρό το στόμα του ρε γάμοντο, γιατί δεν έχω πενζάκι. Πάμε, δολώνουμε και ρίχνουμε. Λάμπρο, είδες που κάνω και κάθε τύπρο. Ξέρω ότι με βλέπεις. Θα μου σχολιάσεις τώρα. Τίποτα, όπως να είναι θα το δολώσω. Δεν θα προλάβει να πατώσει, έχουν τρελαθεί. Έχουν τρελαθεί. Θα πιάσω άλλο ένα και θα πάω να ψάξω για τσιπούρες ή κάνα μεγάλο ψάρι. Κοιτάξτε, 48 μέτρα βάθος. Ηρέμησε ο καιρός, θα κάνω αρόδους σε λίγο. Εντάξει, να πείτε στα έτσι. Παίρνω άλλο ένα ψάρι και μετακινούμε. Επειδή θα ρωτήσετε για το καλάμι αυτό,
είναι το Slash. Κάρμπον όλο πανάλαφρο. Αν το χρειάζεστε ή σας αρέσει, υπάρχει στο About Fishing γι' αυτό. Full Sal TF FT DX33. Κοιτάξτε, με πήρε στον αέρα. Το άφησε. Παιδιά δεν τα αφήνουν να παντούσεις, είναι φοβερά. Δεν προλαβαίνω να παντούσω. Πήρα άλλο ένα. Θέλουν μικρή δολοσιά, γιατί είναι μικρό το στόμα. Στην αρχή δεν μάχονται καθόλου, ξαφνικά τα πιάνει τρέλα. Αρχίζει και μουλαρώνει. Του πήρα τον αέρα. Εντάξει, θα το φέρω. Τελευταίο, παιδιά. Φεύγουμε για Ρόδου. Δύο. Double strike. Ρε πάρει. καλά. καλά. Εντάξει. Βίντεο. Βίντεο για σορτάκια. Double strike με το τριπλάρι το μαγικό του φίλου μου του Πάρη από το Fishing Book που κέρδισα το δωράκι. 2-2 τα πιάνω τα ψάρια, πριν πήρα και τσιπούρα καλή.